Κύριε Πριν το σημερινό Eurogroup, γνωρίζαμε ότι οι δανειστέ πιέζουν για μια συμφωνία που θα είχε προληπτικά μέτρα 2-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και την υποχρέωση να τα νομοθετήσουμε τώρα. Τελικά, σε τι συμφωνία καταλήξαμε, εμεί ω ελληνική κυβέρνηση λέγαμε σε όλε μα τι παρεμβάσει ότι επιδιώκουμε μια συμφωνία η οποία δεν θα έχει ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Ε, αυτή η συμφωνία μετά από πολλές συζητήσεις, μετά από τεχνικές διαπραγματεύσεις αλλά και πολιτικές διαπραγματεύσεις επιτεύχθηκε. Ε, νομίζω ότι σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αποδέχονται όλες οι πλευρές την, ε, και αναγνωρίζουν τις εξαιρετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και είναι γι' αυτό το λόγο που καταφ ε, καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία με βασικό περίγραμμα και βασικό στόχο την, τον, την ε, συζήτηση για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες όμως δεν θα έχουν ούτε ένα ευρώ δημοσιονομικό αντίκτυπο. Δηλαδή ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Δεν θα έχουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα, κύριε Τζανακόπουλε, ή το ισοζύγιο μεταξύ μέτρων και αντίμετρων θα οδηγεί στην φράση που λέτε, δηλαδή σε ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα. Εξηγούμε για να καταλάβει και ο κόσμο. Θα έχουμε κάποια μέτρα τα οποία θα πονέσουν την τσέπη μα, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και κάποια άλλα που θα την ελαφρύνουν και άρα θα είμαστε στο μηδέν. Ε, Σα λέω, νομίζω ότι ήμουν σαφή στην πρώτη μου απάντηση, ότι θα συζητήσουμε για μεταρρυθμίσει σε μια σειρά από παιδεία, αλλά οποιοδήποτε μέτρο παρθεί θα αντισταθμιστεί από κάποιο άλλο μέτρο αντίστοιχου ποσού. Επομένως, το βασικό το οποίο πρέπει σήμερα να, στο οποίο πρέπει σήμερα να μείνουμε, διότι όλα αυτά θα συζητηθούν σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα, είναι ότι πετύχαμε μια αποφασιστική νίκη σε ό,τι αφορά τις απαιτήσει του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για ε, επιπλέον μέτρα της τάξης του 2% του ΑΕΠ. Δηλαδή, ε, όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε επί μήνες, επί 1,5 χρόνο περίπου, ε, για 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα μετά το 2019, δεν είναι πλέον στην ατζέντα της συζήτησης. Άρα λοιπόν κύριε Υπουργέ πάμε σε μια συμφωνία η οποία έχει μέτρα αλλά έχει και αντίμετρα με ένα αποτέλεσμα το οποίο όπως λέτε θα... δεν θα προσθέσει επιπλέον λιτότητα στον, ε, στον, πολίτη. Θέλω να ρωτήσω αν φλέγοντα θέματα, θέματα τα οποία ήταν κόκκινες γραμμές για εσάς όλη αυτή τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, όπως για παράδειγμα η μείωση του αφορολόγητου ή η μείωση των συντάξεων, αν έπεσαν στο τραπέζι και αν εκεί υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία ότι και αυτά θα είναι στο τραπέζι των συζητήσεων των τεχνικών κλιμακίων θα συζητηθούν όλα. Σας είπα ότι από τη δική μας μεριά αυτό το οποίο επιδιώκαμε, δηλαδή να αναγνωριστεί η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, να αναγνωριστεί ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό για μετά το 2019 επιτεύχθηκε και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν σε τεχνικό επίπεδο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν συζητάμε πλέον για επιπλέον μέτρα 4,5 δις ευρώ. Μιλάμε για δημοσιονομικό αντίκτυπο 0%, και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μήνυμα τη σημερινή συνεδρίας του Eurogroup. Από εκεί και πέρα, οι διαπραγματευτικέ ομάδες τα τεχνικά κλιμάκια θα αναλάβουν να εξειδικεύσουν αυτό το γενικό περίγραμμα συμφωνίας το οποίο πετύχαμε σήμερα και το οποίο είναι μια εξαιρετικά σημαντική και θετική εξέλιξη, όχι μόνο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και γιατί είναι η πρώτη φορά που φαίνεται. Οτι μια αξιολόγηση θα κλείσει. Χωρίς, δημοσιο... χωρίς, να υπάρχει θέμα δημοσιονομικού κενού. Ε, δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα 7 χρόνια ε, που εφαρμόζονται προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και νομίζω ότι αυτή είναι μια επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης. Διορθώστε με κύριε Υπουργέ, αν κάνω λάθος, απλά για να το απλοποιούμε όλο αυτό που συζητάμε, γιατί προφανώς δεν είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς τι σημαίνει στην καθημερινή του ζωή. Αν για παράδειγμα ζητηθεί από εμά η μείωση του αφορολόγητου, αυτό ίσως οδηγήσει και σε μείωση ταυτόχρονα των φορολογικών συντελεστών, έτσι ώστε το αποτέλεσμα για την τσέπη του φορολογούμενου να είναι πάνω κάτω το Υίδιο, αυτό Αν ζητηθεί ε, η μείωση του αφορολόγητου, τότε θα έχουμε και άρα κατά αυτόν τον τρόπο αυξηθούν τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Θα έχουμε και μείωση σε κάποιον άλλον φόρο, ε, είτε αυτό είναι ο έμφυα, είτε είναι ο φόρο προστιθέμενη αξίας, ε, Έτσι ώστε το δημοσιονομικό αποτέλεσμα να είναι μηδέν ε, και σε στον τελικό λογαριασμό των νοικοκυριών να μην υπάρχει ε, καμία απολύτω επιβάρυνση. Ωραία, τώρα είναι απόλυτα κατανοητό. Και αν, για παράδειγμα, ζητηθεί πάλι μείωση συντάξεων, εκεί τι μπορούμε να δώσουμε στου συνταξιούχου ω αντιστάθμισμα. Αν ζητηθεί η μείωση συντάξεων, θα δούμε καταρχήν ποια θα είναι η συζήτηση στο επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων θα υπάρξουν αντισταθμίσματα είτε από την φορολογία είτε μέσω μείωση, είτε από τη φορολογία εισοδήματο, είτε μέσω μείωση του φόρου προ τη θέμενη αξία, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι τη συμφωνία. Εμεί αυτό στο οποίο είχαμε δεσμευτεί, ότι δηλαδή δεν θα υπάρξει ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα, έχει σε αυτή τη φάση επιτευχθεί και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ο Όμως άλλος, υπάρχουν ο άλλος και άλλα στόχος, στοιχεία... Ο άλλος αστόχος, κύριε Αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία αυτής της συμφωνίας που μας κάνουν α, να είμαστε... Α, αρκετά ικανοποιημένοι, πολύ ικανοποιημένοι θα έλεγε κανείς. Το πρώτο είναι ότι όπως είπαν και ο κύριος Ντάιζελουμ αλλά και ο κύριος Μοσκοβησί μπαίνει πια στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η επαναφορά της κανονικότητας στην ελληνική αγορά εργασίας. Ο τρόπο με τον οποίο θα επανέλθουν οι συλλογικέ διαπραγματεύσει θα συζητηθεί σε τεχνικό επίπεδο με την επιστροφή των κλιμακίων. Όμω νομίζω ότι και σήμερα έδειξε και η Επιτροπή αλλά και ο πρόεδρο του Eurogroup την διάθεση και την προσήλωσή του στο στόχο για να επανέλθει η ευρωπαϊκή κανονικότητα στην ελληνική αγορά εργασίας. Και αυτό είναι μια μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, μια θετική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις που θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Ο άλλος στόχος αυτής της διαπραγμάτευσης, κύριε Υπουργέ, και τον οποίο τον ακούγαμε ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή να πάμε σε μια συμφωνία πακέτο, η οποία θα περιλαμβάνει ίσως μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 19 και μετά ή κάποια στιγμή από ένα σημείο και μετά και συγκεκριμένα νέα μέτρα για το χρέος. Επετεύθει? Σε αυτή τη φάση οι συζητήσει συνεχίζονται. Γνωρίζετε ότι στι επόμενε μέρε θα υπάρξει η συνάντηση τη κυρία Λαγκάρντ με την κυρία Μέρκελ, καθώ το μεγάλο πρόβλημα του χρέου είναι η διαφωνία που υπάρχει μεταξύ Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και Γερμανία, αλλά και ευρωπαϊκών θεσμών σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2019 αλλά και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέο. Θεωρώ ότι ο βασικό στόχο είναι ακόμα εφικτός και θα επιτευχθεί δηλαδή να υπάρξει μια συνολική συμφωνία η οποία θα επαναφέρει την, θα εμπεδώσει μάλλον οριστικά την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, έτσι ώστε το 2018 να μπορέσουμε να βγούμε κανονικά στις αγορές και να, να χρηματοδοτούμε το χρέος μας χωρίς στήριξη από τον επίσημο τομέα. Άρα, ε, άρα νομίζω... λέτε κύριε Υπουργέ, άρα λέτε κύριε Τζανοκόπουλο ότι σε αυτή τη φάση συμφωνία πακέτο για χρέος και πλεονάσματα δεν έχουμε, αλλά συνεχίζει η κυβέρνηση να δίνει αυτή τη μάχη από εδώ και πέρα. Έχουμε μια καταρχήν συμφωνία όχι που δεν περιλαμβάνει η... αυτά όχι... τα δύο θέματα. Όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και η ευρωπαϊκή θεσμή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης Συνεχίζουν αυτήν τη συζήτηση η οποία θα πρέπει να καταλήξει πριν από την ολοκλήρωση τη δεύτερη αξιολόγηση. Ω προ αυτό, δεν υπάρχει καμία διαφωνία από κανέναν από τι εμπλεκόμενε πλευρέ. Σα λέω λοιπόν ότι θα υπάρξει τελικά μια συνολική συμφωνία η οποία θα ρυθμίζει όλα αυτά τα ζητήματα. Ακόμα όμω δεν είμαστε εκεί. Ο πρώτο βασικό στόχο πρώτος βασικό στόχος που είχαμε για σήμερα επετεύχθηκε, δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε τεχνικέ συζητήσει με βάση ένα περίγραμμα συμφωνία που δεν θα περιλαμβάνει επιπλέον λιτότητα. Από εκεί και πέρα, τι επόμενε μέρε θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε και τα υπόλοιπα ζητήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δώστε με ένα χρονοδιάγραμμα, κύριε Τζανακόπουλε. Σύμφωνα, έχουμε αυτή την καταρχήν συμφωνία, πολιτική συμφωνία, εσεί ξέρετε πώ την ονομάζουμε. Από εδώ και πέρα έρχονται τα κλιμάκια στην Αθήνα. Είναι γνωστή η θέση όλων των πλευρών, από ό,τι καταλαβαίνω, να βιαστούμε σε αυτό. Πότε λοιπόν έχετε θέσει ω όριο να έχουμε μια τελική συμφωνία, Πότε ψηφίζονται τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσει στη Βουλή και πότε προχωράμε ίσως και στην ποσοτική χαλάρωση. Εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να θέσω τεχνητά χρονοδιαγράμματα. Αυτό για το οποίο είμαι βέβαιος είναι ότι η δουλειά των τεχνικών κλιμακίων θα είναι σύντομη. Θα μπορέσουμε να καταλήξουμε πάρα πολύ γρήγορα σε μια συμφωνία, διότι κανένα αυτή τη στιγμή ούτε από, την, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά ούτε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλουν ε, περαιτέρω κολυσιεργία από τη στιγμή που υπάρχει μια συμφωνία επί της αρχής και η οποία ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγηση. Νομίζω ότι το βασικό μήνυμα σήμερα δόθηκε. Ε, με βάση αυτό το μήνυμα, θεωρώ ότι επανέρχεται ε, η σταθερότητα, κλείνουν τα σενάρια τα κινδυνολογικά τα οποία διακινούνταν από διάφορες πολιτικές και άλλες πλευρές όλο το προηγούμενο διάστημα και πλέον με ηρεμία και με ψυχραιμία θα μπορέσουμε να έχουμε πάρα πολύ σύντομα μια καλή συμφωνία που θα επαναφέρει το κλίμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Θα, πούμε... θα, εμπεδώσει, μάλλον, θα εμπεδώσει το κλίμα εμπιστοσύνη στην ελληνική Μπορείτε οικονομία. Μπορείτε να μα διαβεβαιώσετε σήμερα με βάση τη συμφωνία που υπάρχει στο τραπέζι και με βάση τι συζητήσει που έγιναν ότι δεν θα μπούμε σε ένα νέο γύρο ατέρμονη διαπραγμάτευση αυτή τη φορά για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτή τη συμφωνία και τα Αυτό τεχνικά χαρακτηριστικά. Και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, να έρθουν εδώ οι εκπρόσωποι των δανειστών και να ζητάνε ένα πάρα πολύ χαμηλό αφορολόγητο, αλλά να μην δίνουν την αντίστοιχη μείωση στη φορολογία. Ή να ζητάνε μεγάλη μείωση στι συντάξει, αλλά να μην δίνουν την αντίστοιχη φοροαπαλλαγή ή ό,τι άλλο που εσεί ζητάτε. Να μπούμε δηλαδή σε ένα τέτοιο γαϊτανάκι και να τραβήξει πολύ μακριά αυτή η διαδικασία. Θα, σας μπορούσα, θα μπορούσα να σας διαβεβαιώσω και από χθε ότι δεν θα μπαίναμε σε μια τέτοια διαδικασία τέρμονων διαπραγματεύσεων. Από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία επί της αρχής νομίζω ότι τα πράγματα θα κινηθούν πολύ γρήγορα χωρίς να έχουμε νέες εντάσεις και Ε, Πόσο κοντά είμαστε πλέον μετά αυτήν την καταρχήν συμφωνία, στο στόχο του να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Ξέρω ότι τα περιθώρια πλέον είναι ασφυκτικά στενά, και αν μπορείτε να διαβεβαιώσετε σήμερα ότι η Ελλάδα θα είναι μέσα στην ποσοτική χαλάρωση τον επόμενο μήνα. Εγώ αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι προϋπόθεση για την ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση όπως έχει πει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν είναι ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής αλλά έχει να κάνει με την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι, έχει ως προϋπόθεση αφενός την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγηση και αφετέρου την κατάληξη στα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Επομένως, έχω την εκτίμηση ότι με, την, με, το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και την κατάληξη των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που πλέον θα οδηγήσει όλους τους θεσμούς να θεωρήσουν το ελληνικό χρέος βιώσιμο, ο δρόμος για την ποσοτική χαλάρωση θα είναι ανοιχτός. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας και τη συζήτηση που είχαμε στο βίντεο του Α. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε, να είστε καλά. καλά.